Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι απαραίτητο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή την κρίσιμη και καθοριστική στιγμή για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας της, αφενός να αναλογιστούμε πώς φτάσαμε ως εδώ και αφετέρου ποιοι είναι οι στόχοι μας για το επόμενο διάστημα. Σήμερα, που έρχονται για νομοθέτηση δύσκολα μέτρα, αλλά και θετικά, που πρώτη φορά συνυπάρχουν με τα αρνητικά και στοχεύουν να οδηγήσουν την κοινωνία σε διέξοδο από τη μακροχρόνια κρίση. Μια κρίση που ξεκινάει πολύ πριν το 2010, τότε που είχαμε ανάπτυξη για τους κολλητούς, για τα λιγοστά τζάκια που μοιραζόντουσαν το πλούτο της χώρας, αυτά που σήμερα θέλουν να μας διδάξουν το νόημα της λέξης ένδια, που την έχουν μάθει πολύ καλά από τα λεξικά. Είχαμε πολιτικό σύστημα με μοναδικό σκοπό τη διαχείριση του πελατειακού κράτους. Είχαμε φτωχό κοινωνικό κράτος. Και βέβαια πάνω σε αυτή τη σαθρή βάση, όταν ήρθαν οι πρώτες σεισμικές δονήσεις της κρίσης, το οικοδόμημα κατέρευσε. Και μαζί του το νεοφιλελεύθερο αφήγημα της ευημερίας, που θα προέκυπτε από την απορρίθμιση των αγορών, των ελέγχων, της εργασίας, από τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους. Που η Ελλάδα αυτή την κατάρρευση την πλήρωσε πολύ ακριβότερα, γιατί είχε το θλιβερό προνόμιο να κυβερνιέται από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή την κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έλαχε μόνο ο κλήρος να βγάλει τη χώρα από την Επιτροπία των Μνημονίων. Της έλαχε κάτι πολύ βαρύτερο, να τη βγάλει από τη χαβούζα της διαφθοράς, της διαπλοκής, του πελατειακού κράτους, της πορείας χωρίς μπούσουλα, που ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα την οδηγούσε στα βράχια. Διπλός λοιπόν ο στόχος, μεγάλη η πρόκληση, σκληρός ο αγώνας, αλλά τον έχουμε αναλάβει και δεν θα πτωηθούμε ούτε από τις διαστρεβλωτικές, κακόβουλες, χυδαίες από ορισμένους αλλά και απεγνωσμένες επιθέσεις εκείνων που μέχρι το 2015 κυβερνούσαν τη χώρα, ούτε από τις μηδενιστικές επικρίσεις όσων με επαναστατική σε εισαγωγικά σιγουριά αγνοούν το σημερινό παγκόσμιο συσχετισμό δύναμης, την προϋπόθεση δηλαδή της πολιτικής πράξης. Η Νέα Δημοκρατία, βλέποντας να τελειώνει οριστικά η φενάκη της αριστερής παρένθεσης, ότι μένει μετέωρο το σύνθημα «εδώ και τώρα εκλογές», έχοντας ζητήσει να δεχτούμε τόσα κι άλλα τόσα μέτρα, έχοντας αποκαλύψει σε στιγμή κρίσης ειλικρίνειας ότι δεν θέλει να κλείσει η αξιολόγηση αλλά να πέσει ο Τσίπρας, αφού επέπληξε την Κομισιόν μέσα στο έκπληκτο Ευρωκοινοβούλιο επειδή στηρίζει την ελληνική κυβέρνηση καταντώντας επικίνδυνη για τη χώρα, και αφού τελικά απέτυχε σε όλα, μιας και η αξιολόγηση κλείνει και το ζήτημα της ρύθμισης του χρέους έχει ήδη μπει στην τελική ευθεία, τώρα, θυσιάζοντας και την τελευταία σταγόνα πολιτικής σοβαρότητας που της έχει απομείνει, καταφεύγει σε αριθμητικές και λογικές ακροβασίες μαζί με ποταπούς χαρακτηρισμούς από διακεκριμένα στελέχη της, για να εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν λιγότερο ανώμαλη πολιτική προσγείωσή της. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να προσπαθήσει να εξηγήσει κανείς τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Πεισματικά προσκολλημένο στην ουρά της Νέας Δημοκρατίας, έχει μείνει ακόμα με το παγωμένο χαμόγελο του Καστελόριζου στα χείλη. Ένα χαμόγελο συλλογικό και ενοχικό. Άραγε, ποια πολιτική σκοπιμότητα επιβάλλει να καταψηφιστούν τα άρθρα που περιλαμβάνουν μέτρα που ανακουφίζουν ευρύτατες κατηγορίες συμπολιτών μας, πέρα από το άγχος και το πείσμα της τελευταίας ζαριάς? Πώς θα εξηγήσετε όσοι και όσες καταψηφίσετε σε εκείνο το συνταξιούχο που ομολογουμένως πλήττεται από την περικοπή της προσωπικής διαφοράς ότι δεν θα ψηφίσετε την καθιέρωση μηδενικής
ή μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα, το επίδομα ενοικίου ή δανείου πρώτης κατοικίας που μπορεί να αφορά τον ίδιο και τα παιδιά του, τη μείωση του έμφυα, το επίδομα για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, τα σχολικά γεύματα και τους δωρεάν παιδικούς σταθμούς που αφορούν τα εγγόνια του. Πώς θα εξηγήσετε ότι δεν ψηφίζετε τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των φυσικών προσώπων από το 22% στο 20% και των επιχειρήσεων από το 29% στο 26%. Πώς θα εξηγήσετε στους αγρότες γιατί δεν ψηφίζετε τη μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13% και μάλιστα από 1η εβδόμου του 17. Τελικά σας ενοχλούν περισσότερο τα μέτρα ή μήπως σας ενοχλούν περισσότερο τα αντίμετρα? Η οικονομική κρίση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ανοίξει πολλές πληγές. Τελειώνω σε 10 δευτερόλεπτα. Στους πολίτες, στην οικονομία, στην κυριαρχία της χώρας. Οι υπέτειοι για αυτές θα ήταν καλύτερα να προσέρχονται στο δημόσιο διάλογο με σεμνότητα και με μεγαλύτερη φιδό στις εκτιμήσεις τους για το τι μπορεί αυτή η κυβέρνηση να καταφέρει. Οι απανωτές διαψεύσεις οδηγούν σε παραλογισμούς. Τον Αύγουστο του 18 θα είμαστε εδώ για να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Ελπίζω τότε να είστε περισσότερο νυφάλιοι και το 19 θα κριθούμε οι πάντες από τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ.